Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε μία αποστροφή της ομιλίας της, η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για το χρόνο διάρκειας του υπερταμείου και κατηγόρησε την κυβέρνηση λέγοντας ότι μετά από 99 χρόνια θα έχουν περάσει πόσες γενιές και φυσικά κανένας από εμάς δεν θα είναι στη ζωή, διανθίζοντας το λόγο της ότι δεν ξέρουμε μέχρι τότε τι πρόκειται να γίνει. Για τα δάνεια του ΠΑΣΟΚ και πότε θα αποπληρωθούν, η κυρία Γεννηματά διερωτήθηκε. Διότι καλώς έχονται των πραγμάτων, αυτά τα δάνεια θα αποπληρωθούν, δεν ξέρω, σε 200, 300, 400 χρόνια να φτάσουμε στην Οθωμανική κατοχή. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, όπως το πάτε, γιατί κάπου εκεί υπολογίζεται. Αυτό λοιπόν το οποίο ήταν ζητούμενο στη σημερινή συζήτηση δεν απασχόλησε στην κυρία Γεννηματά. Ποιο δηλαδή? Τα δάνεια που πήρε το κόμμα της. Και αυτό πάλι που ακούσαμε από τον κύριο Μητσοτάκη, ότι δήθεν το δάνειο του κύρη Καχανίων ήταν απόλυτα διασφαλισμένο γιατί είχε υποθηκευθεί ακίνητο. Πώς το είπε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης? Δηλαδή, επειδή υπήρχε εμπράγματι ασφάλεια, 11 χρόνια είχε ασυλία καταβολής των δόσεων. Διότι 2 μήνες είχα καθυστερήσει εγώ τη δόση λόγω του θανάτου του πατέρα μου σε ένα στεγαστικό και στους 2 μήνες με ενόχλησε η τράπεζα. 11 χρόνια τον κύριο Μητσοτάκη δεν ενοχλούσε κανένας. Τι ισχυρισμοί είναι αυτοί οι οποίοι ακούγονται? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ζήτημα του δανεισμού των κομμάτων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, καθώς επίσης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, άπτεται της προβληματικής συγκρότησης, και εδώ θα συμφωνήσω με πάρα πολλούς, του πολιτικού και οικονομικού συστήματος εξουσίας που κυριάρχησε μετά την μεταπολίτευση στη χώρα μας. Ήταν ένα οικονομικό και πολιτικό σύστημα το οποίο είχε φτιαχτεί στα μέτρα του δικοματισμού, είχε ευνοηθεί απολύτως από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία και είχε ως κορονίδα τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και την συγκεκριμένη συνταγματική διάταξη, η οποία στην ουσία έθετε στο περιθώριο κάθε ποινική ευθύνη εμπλεκομένου πολιτικού προσώπου. Με βάση τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά από το έργο της Επιτροπής, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ πέτυχαν τα χρόνια που κυβερνούσαν να λάβουν δάνεια ύψους 420 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ τα συγκροτήματα τύπου 1 δισεκατομμύριο 200 εκατομμύρια ευρώ. Τα ποσά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ηλικιώδη. Αν λάβουμε υπόψη την πραγματική οικονομική κατάσταση της χώρας και το προκλητικό γεγονός ότι αυτά τα δάνεια συνέχιζαν να τα παίρνουν και τα κόμματα που κυβέρνησαν μέχρι τώρα, αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όταν η φτωχοποίηση είχε μπει για τα καλά στη ζωή της ελληνικής κοινωνίας. Τόσο τα δύο προαναφερόμενα κόμματα, όσο και τα συγκροτήματα τύπου, ελάμβαναν τα δάνεια με εξαιρετικά ευνοϊκούς έως σκανδαλώδεις όρους αποπληρωμής, όσο και με εξαιρετικά ισχνές έως ανύπαρκτες εγγύης ασφαλείας. Ευρώντιτοι, κύριοι συνάδελφοι, η κοινή γνώμη άκουσε τον εκπρόσωπο του ΔΟΛ να λέει ότι έπαιρνε δάνεια έναντι αέρα. Πού έχουν συμβεί αυτά? Πού έχουν ξανασυμβεί και πώς τα επιτρέπατε τόσα χρόνια να συμβαίνουν και γιατί συνέβαιναν? Σε ορισμένες περιπτώσεις θέλω να τονίσω ότι οι πρακτικές αυτές της λήψης των δανείων έπαιρναν διαστάσεις εξωφρενικές, γιατί πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηρίσει κάποιος την τακτική που ακολουθούσε και το ΠΑΣΟ και η Νέα Δημοκρατία, την κρατική επιχορήγηση να την περιφέρει σε τράπεζες, σε διαφορετικές τράπεζες, για να παίρνει δάνεια. Για να παίρνουν δάνεια. Πώς
πώς αλλιώς θα το χαρακτηρίσετε. Είναι τα μια εξωφρενική τακτική, η οποία δεν θέλω να πω αυτή την ώρα κάτι περισσότερο, αλλά προκαλεί την κοινή γνώμη, διότι επειδή ακριβώς δεν υπήρχε ένα σύστημα δημόσιας εγγραφής, όπως είναι η εγγραφή των υποθηκών στα υποθηκοφυλακία, περιφέρεται αυτή η κρατική επιχορήγηση από τράπεζα σε τράπεζα, και μάλιστα οι τράπεζες οι καημένες δεν ήξεραν τι κάνει μία έναντι της άλλης για το συγκεκριμένο χρηματοδοτούμενο κόμμα, ενώ αν επρόκειτο για κανένα επιχειρηματία θα είχαν ανοίξει τα τευτέρια και αυτός ο άνθρωπος θα είχε ξεσκονιστεί. Αν μάλιστα, το είπε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, αυτή η τακτική συνδυαστεί με το μαύρο πολιτικό χρήμα, με τη μαύρη χρηματοδότηση των κομμάτων, την οποία τη γνωρίζετε πολύ καλά, τα ποσοστά της Siemens και των μεγάλων εταιριών που πήγαιναν στα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τότε εδώ μιλάμε για ένα σύστημα απόλυτης νόθευσης της πολιτικής βούλησης και των πολιτών, αλλά και όσων συμμετέχουν στην παραγωγή της πολιτικής. Αλήθεια, μια και μας λέτε εδώ για ορκωτούς λογιστές, εκείνη τη βαλίτσα με τα λεφτά του Τσουκάτου, μήπως σας είπαν οι ορκωτοί λογιστές τι έγιναν? Κατεγράφησαν στα ταμεία, διότι ο κύριος Τσουκάτος έχει πει ότι εγώ τα λεφτά τα πήρα και ήταν μίζα και μαύρο χρήμα, αλλά τα παρέδωσα στο ταμείο του ΠΑΣΟΚ. Για αυτά τα ζητήματα έχετε πορίσματα? Ακούσαμε τίποτα σήμερα σε αυτή την αίθουσα? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο πολιτικό επίπεδο αποτελεί σύμπτωμα μιας κατά κυριολεξίας άνησης μεταχείρισης έναντι των πολιτικών κομμάτων πέρα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας η συγκεκριμένη τακτική χρηματοδότησης και δανειοδότησης. Τα υπόλοιπα κόμματα ούτε δάνεια έπαιρναν, ούτε με τους όρους αυτούς τους έπαιρναν, ούτε βεβαίως είχαν τα μαύρα ταμεία της Siemens για να χρηματοδοτούνται. Μιλάμε για νόθευση του πολιτικού ανταγωνισμού, ο οποίος θα έπρεπε να γίνεται με τους όρους που το Σύνταγμα υπαγορεύει και ο νόμος περί χρηματοδότησης κομμάτων επιτάσσει. Στα πλαίσια του ίδιου του κομματικού συστήματος, αυτή η άνηση οικονομική κατάσταση και η οικονομική αντιμετώπιση των πολιτικών κομμάτων σηματοδότησε για χρόνια μια ολιγοπωλιακή κομματική δομή, η οποία αντίκειται στην αρχή της ίσης πολιτικής συμμετοχής και στην ισότητα των πολιτικών κομμάτων κατά τα άρθρα 4 και 29 του Συντάγματος. Επιπλέον, είναι προφανές ότι αυτές οι χρηματοδοτήσεις καταστρατηγούσαν σε βάθος όλο εκείνο το νομοθετικό οπλοστάσιο, τους ειδικούς ποινικούς νόμους, αλλά οι οποίοι προστατεύουν και οι οποίοι καταλογίζουν ευθύνες όταν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, αλλά και τους ειδικούς θεσμούς κατά της διαπλοκής. Απόλυτη καταστρατήγηση του Συντάγματος, των νόμων και των ειδικών κανόνων. Αυτή όμως, κυρίες και κύριοι, η άνηση μεταχείριση και η νόθευση στο πολιτικό επίπεδο δεν ήταν μόνο σε αυτό. Υπήρχε και νόθευση στην επιχειρηματικότητα. Τι ωραίοι καπιταλιστές που είσαστε και πόσο ωραία μας τα λέτε για την αγορά, να ρυθμίζει η αγορά και να κάνει ωραία πράγματα. Αναφέρομαι σε εσάς, ιδίως της Νέας Δημοκρατίας. Όταν, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, όταν μπροστά στα μάτια σας, εσείς οι ίδιοι πρημοδοτούσατε τέτοιες συμπεριφορές, συμπεριφορές επιχειρηματιών εις βάρος άλλων επιχειρηματιών ομοειδών επιχειρήσεων, ή βλέπαμε αυτή την τακτική, τακτική ανοίγματος της τρόφιγγας χωρίς εγγυήσεις και χωρίς ασφάλεια σε ορισμένους επιχειρηματίες, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έκλειναν και καταστρέφονταν. Αυτή ήταν η κατάσταση. Νόθευση και του οικονομικού στάτους της χώρας και της πολιτική, και του πολιτικού ανταγωνισμού. Και κυρίως, με αυτόν τον τρόπο μεταβάλλατε το ρόλο των τραπεζών.
από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έπρεπε να λειτουργούν στα πλαίσια ενός δημοκρατικού κράτους δικαίου, οι τράπεζες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με αυτές τις πρακτικές που υιοθετήσατε και ακολουθήσατε, γίνανε ενεργοί πυλώνες άσκησης πολιτικής μέχρι και διαμόρφωσης του πολιτεύματος. Με αυτόν τον τρόπο υπήρξε μια απόλυτη νόθευση, παράβαση όλων των κανόνων του δικαίου και βεβαίως αυτά τα ζητήματα θα ελεγχθούν. Η δικαιοσύνη πλέον έχει το λόγο και οι αρμόδιοι εισαγγελείς θα ελέγξουν το πόρισμα της Επιτροπής, το οποίο πόρισμα της Επιτροπής είναι απολύτως τεκμηριωμένο και απολύτως διασφαλίζει όλα εκείνα τα ζητήματα που με ενάργεια σήμερα παρουσίασαν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων της πλειοψηφίας. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τι θέλετε, κύριε... Ναι, ναι. Μέσα σε αυτή την αίθουσα καθένας παίρνει την ευθύνη των λόγων του. Δημοσίως δεν εξύβρισε. Δεν εξύβρισε. Σας παρακαλώ. Δεν είναι, διότι έχουμε μεγάλη πίεση χρόνου, κύριε Λοβέρδο, παρακαλώ. Μία φράση. Μία φράση πείτε, ναι. Αν δεν